Τρίτη, κυρίες και κύριοι, 9 Απριλίου. Γεια σας και χαρά σας και το τα λέμε στην καθημερινότητά σας. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Η Θεοδώρα Πότα που είναι δίπλα μου χαμογελάει με αυτά που ακούει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση αυτός ο ήλιος, ρε παιδί μου. Και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει. Καλά θα ήταν, αλλά να σας πω κάτι. Το έλεγα σε ένα φίλο μου νωρίτερα που μου λέει δεν είμαι καλά, πολλά προβλήματα και αυτά. Λέω δεν το ρίχνεις λίγο στην παλαβή. Άμα δεν το γυρίσεις λίγο και ο μήνας έχει 9, δηλαδή να πεις, και εκεί που γίνεται ένας χαμός γύρω να πεις εγώ τώρα θα πιω ένα φραπέ και παρατήστε με ήσυχο και ήσυχη. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, ρε παιδιά. Πολλά προβλήματα. Από πού να τα πάρεις και πού να τελειώσεις. Αλλά σήμερα έχουμε στη Θεσσαλονίκη και στα δυτικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, καλά χαμογελούμε, παρουσίασε μαζί με τον Κυριάκο Πιαρακάκη, δεν ξέρω, θα μας τα πει ο συνάδελφος που τον παρακολουθεί, ο Βασίλης Παναγιωτίδης, στην εθνική καμπάνια για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήπιε καφέ με τους βουλευτές του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά σε ένα σχολείο. Πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Παναγιωτίδη σε λίγο, για να μας πει όλη την διαδικασία. Αυτή είναι ζωντανή εικόνα τώρα που μας δίνουν τα παιδιά. Ακούμε και τον Βασίλη Παναγιωτίδη. Βασίλη, τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Καλησπέρα, Χριστίνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Πολύχνη, σε ένα καφέ της Πολύχνης. Εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την ομιλία που είχε. Το πλήθος είναι συγκεντρωμένο εδώ. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, μάλιστα, μπορείτε να δείτε με τις εικόνες μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βγαίνει διάφορες φωτογραφίες, να. Έχουμε ένα πάγωμα εικόνες, αλλά ακούμε τον Βασίλη Παναγιωτίδη. Ναι, ναι, Βασίλη, ναι. Να διανύσει μια απόσταση μικρή με τα πόδια και επέλεξε να περάσει από κάποια καφέ εδώ στην περιοχή της Πολύχνης, να χαιρετήσει τον κόσμο. Βγήκε κάποιες selfie φωτογραφίες με κόσμο και διάφορες ανθρώπους διάφορων ηλικιών, γυναίκες, παιδιά, άνδρες, με όλους συνομίλησε, όσοι βρίσκονται εδώ πέρα. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή, Χριστίνα. Όχι, υπάγωση αλλά εικόνα και δείχνουμε πλάνα από λίγο νωρίτερα από το, αν δεν κάνω λάθος, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα ξαναέχουμε την εικόνα και βλέπουμε και τους βουλευτές όλους. Τώρα βλέπουμε, εικόνα, τώρα, πάλι, βλέπουμε τώρα βλέπουμε, Βασίλη. Ωραία, ωραία, ωραία. Βλέπετε την εικόνα, βλέπετε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε πριν από λίγο εδώ για διάφορα θέματα που απασχολούν την Θεσσαλονίκη. Είναι μια προεκλογική ομιλία, η αρχή του προεκλογικού αγώνα που ξεκινάει για τις ευρωεκλογές. Να πούμε ότι ανέφερε και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη, συμβολικό ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη. Είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο ότι το βέλος θα παραμείνει στην πόλη μας. Δεν θα φύγει από εδώ πέρα, όπως το Βέρο φύγει στην Αθήνα, έτσι και το Βέλος θα παραμείνει στην πόλη μας. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο εδώ. Μάλιστα, μίλησε και για άλλα σημαντικά έργα της πόλης. Γενικότερα, όπως σας το είπα και νωρίτερα, είναι μια προεκλογική ομιλία του κ. Μητσοτάκη όσον αφορά και το. Για τις ευρωεκλογές. Αυτά που περιμέναμε για την παρουσίαση της εθνικής καμπάνιας για τη σχολική βία, αυτά τα έχει πει. Θα σου πω, πριν έρθει εδώ ο κ. Μητσοτάκης, πριν φτάσει εδώ στην πλατεία της Πολύχνης, στην πλατεία της Πολύχνης ή βρέθηκε στο τρίτο λύκειο Πολύχνης, στο τρίτο γενικό λύκειο Πολύχνης, εκεί όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την Εκστρατεία Ενημέρωση για την Καταπολέμηση της Ενδοσχολικής Βίας και του Μπούλινγκ. Χριστίνα, να πούμε ότι συνόδευσαν τον κ. Μητσοτάκη στο σχολείο και ο κ. Πιερακάκης και άλλοι καλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα βλέπουμε, συγγνώμη που διακόπτω το αυτό που λέω για την Πολύχνη, αλλά επειδή σας μεταφέρουμε ζωντανή. Ναι, και τον κύριο Ξαδάκτυλο βλέπουμε. Τον κύριο Μητσοτάκη την ώρα που μπαίνει και ο ίδιος χαιρετάει. Ναι. Βλέπετε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Τα βλέπουμε όλα, Βασίλη. Έχουμε πολύ καλή εικόνα. Ευχαριστούμε και εσένα και τον Δημήτρη τον Μενεξέ που είναι μαζί σου. Ωραία. Βλέπουμε ότι τον χαιρετάνε αυτή τη στιγμή ο κόσμος, χαιρετάει και ο ίδιος τον κόσμο, μπήκε στο αμάξι. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, Χριστίνα, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος να κάνει μια έτσι επίσκεψη εκεί για να δει και τα νοσοκομεία από κοντά, να δει πώς λειτουργούν και φυσικά υποθέτουμε ότι θα μιλήσει και για τα νυχτερινά και τα απογευματινά χειρουργία. Από εκεί πέρα, να συνεχίσουμε αυτό που έλεγα πριν, ήταν νωρίτερα στο τρίτο γενικό λύκειο Πολύχνης, εκεί όπου
όπου μίλησε και με καθηγητές, μίλησε και με μαθητές, αναφέρθηκε στο bullying, μάλιστα έκανε μια συζήτηση με τους μαθητές, τον ρώτησαν και τον ίδιο αν έχει δεχτεί bullying, ο ίδιος είπε ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα bullying, μάλιστα είπε ότι κάποια στιγμή του πετσώνει την τσάντα από το παράθυρο, τα παιδιά ή τα παιδιά του τα ίδια έχουν δεχτεί bullying. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούσαν στο παρελθόν, είπε ο ίδιος. Τότε δεν το δίνανε πολύ σημασία ο κόσμος, τώρα πλέον το δίνουμε γιατί πραγματικά μπορεί να στιγματίσει ανθρώπους για μια ολόκληρη ζωή. Όπως είπα και πριν, ήταν μαζί του και ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος μίλησε αναλυτικά για το κομμάτι του σχεδιασμού. Μάλιστα παρουσιάστηκε και το σποτ που έχει δημιουργηθεί για τον bullying, για τη σχολική και τον σχολικό εκφοβισμό. Παρουσιάστηκε και το πλαίσιο που θα υπάρχει πλέον με την επαναφορά, να πούμε κάποια από αυτά, την επαναφορά της πενταήμερης αποβολής ή τον τρόπο που θα καταγράφονται οι απουσίες ή οι τιμωρίες. Μίλησε επίσης για το ότι οι ζημιές που θα γίνονται στα σχολεία θα πληρώνονται πλέον από τους γονείς των παιδιών αυτών που θα τις προκαλούν. Γενικότερα θα αλλάξει ένα πλαίσιο, ξεκινάει μια καμπάνια με το συγκεκριμένο σποτ και γενικότερα για την αντιμετώπιση του bullying. Και επίσης είπε ο κύριος Πιερακάκης μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη που ήταν στην συγκεκριμένο σχολείο, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν στρατολογηθεί 2.000 ψυχολόγοι, θα φτάσουν τους 4.000 ο στόχος είναι. Οπότε υπάρχει μια έτσι προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην χώρα μας. Χριστίνα, να πούμε επίσης κάτι ακόμα που δεν σας το είπα νωρίτερα. Ο κ. Μητσοτάκης εδώ πριν από λίγο στην Πολύχνη που μιλούσε αναφέρθηκε και στον κατώτατο μισθό, ο οποίος όπως έχει πει πολλές φορές θα ανέβει στα 950 ευρώ λέει στο τέλος της τετραετίας και φυσικά θα φτάσει ο μέσος μισθός των Ελλήνων στα 1500, όπως είπε, με το τέλος αυτής της θητείας του, όπως το υποσχέθηκε κιόλας, Χριστίνα. Όπως πολύ καλά είπες, Βασίλη Παναγιωτίδη, όλα δείχνουν ότι είναι προεκλογική, καθαρά προεκλογική η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Παναγιωτίδη. Ό,τι νεότερο είμαστε εδώ για να το μεταδώσουμε. Και θα πάμε, κυρίες και κύριοι, Θεοδώρα Πότα, στον Γιάννη του Γετίμη, ο οποίος περιμένει τον Έλληνα Πρωθυπουργό να φτάσει στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, εκεί όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι θα μεταβεί τώρα, όπως επιβεβαίωσε και ο Βασίλης Παναγιωτίδης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Εδώ, όπως μπορούμε να δείξουμε και με τα πλάνα μας, με τη βοήθεια του τεχνικού μας, έχουν έρθει ο κύριος Τσαλικάκης, είναι ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, αναμένοντας φυσικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον τελευταίο του προορισμό πριν αναχωρήσει για την Αθήνα. Τώρα, ο λόγος που επισκέπτεται εδώ το συγκεκριμένο νοσοκομείο, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι για να επιθεωρήσει, ουσιαστικά για να δει τους χώρους όπου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με την αξία των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις. Όπως επίσης και για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, πάλι αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης θα επιθεωρήσει αυτούς εδώ τους χώρους. Επίσης, να σου πω, Χριστίνα, ότι έχει γίνει και η προμελέτη για δημιουργία νέων κτηριακών υποδομών, 200 συγκεκριμένα νέων κλινών εντός του νοσοκομείου Άγιο Παύλου, που ουσιαστικά αυτό θα διπλασιάσει τον χώρο του νοσοκομείου. Αναμένουμε φυσικά από στιγμή σε στιγμή την άφηξη του προγράμματος. Γιάννη, αν υπολόγισα σωστά, γιατί δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο το flyover στο να μεταβεί ο Πρωθυπουργός στο νοσοκομείο. Θεοδώρα, τι λες? Δεν θα παίξει μάλλον. Με κάποιον τρόπο θα το προσπεράσει. Λοιπόν, πιστεύω ότι το πολύ σε 10 λεπτά με ένα τέταρτο θα είναι εκεί. Θέλω να έχετε το νου σας, να μας διακόψεις και να βγούμε ζωντανά να δούμε τον Πρωθυπουργό και την άφηξή του στο νοσοκομείο. Επομένως, στο επανειδήν, Γιάννη Γετίμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λες, θα πάει από περιφερειακή, και αν πάει από περιφερειακή θα είναι στο ποτηλιάρισμα.
Τι αναζητάς? Κανονικά πρέπει να πάει από την περιφερειακή και να βγάλει, όπως κάνει στο TikTok, ένα βιντεάκι που να λέει περιμένω και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους να φτάσω γιατί υπάρχει δυσκολία. Ναι, και φίλοι μου Θεσσαλονικής έτσι έχουν τα πράγματα κλπ. Ναι. Αλλά ναι, κάνουμε υπομονή για το καλύτερο. Να κάνουμε και την σωστή επικοινωνιακή καμπάνια την κυβερνητική, έτσι. Δωρεάν συμβουλές δίνεις στον αέρα. Έτσι, δωρεάν. Μοιράζουμε εδώ, είμαστε γενναιόδοροι σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την τηλεόραση. Τώρα, Θεοδώρα Πότα, μας τα είπε έτσι ενδεικτικά ο Βασίλης ο Παναγιωτίδης. Σε ΦΕΚ πάντως έχουμε την πλατφόρμα καταγγελιών κατά του bullying στα σχολεία. Τι προβλέπει και πώς θα λειτουργεί αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα. Και παρακαλώ πολύ τον Φώτη τον Κινέζο να βλέπουμε πλάνα του Πρωθυπουργού. Δεν έχει σημασία αν είναι νωρίτερα από την Αριστοτέλους κλπ. Είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα να βλέπουμε τα πλάνα του Πρωθυπουργού. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η πολιτεία εστιάζει και πρέπει να εστιάσει σε αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα πω, στις σχολικές μονάδες και όχι μόνο, και έχει να κάνει με το bullying, με τον εκφοβισμό, με περιστατικά βίας τα οποία βλέπουμε ότι παρουσιάζουν αυξανόμενη τάση, ιδίως τους τελευταίους μήνες στην χώρα μας. Έχουμε λοιπόν την ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, στην οποία μπορούν μαθητές, μαθήτριες, γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί να αναφέρουν περιστατικά που έχουν να κάνουν με βία στο σχολείο τους. Περιστατικά τα οποία είτε βιώνουν οι ίδιοι είτε γίνονται μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων και τέτοιων γεγονότων. Οι καταγγελίες στην πλατφόρμα θα είναι επώνυμες, όπως έγινε γνωστό, και ήδη οι γονείς έχουν λάβει ηλεκτρονικά μέσω του My School τον αριθμό μητρώου των παιδιών τους, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση, Χριστίνα, του μαθητή που κάνει την καταγγελία. Θα είναι αρκετά απλή η χρήση της εφαρμογής, όπως έγινε γνωστό. Θα υπάρχουν ερωτήσεις, θα υπάρχουν και κάποια πεδία τα οποία θα μπορούν οι καταγγέλλοντες και οι καταγγέλλουσες να γράψουν αναλυτικά το περιστατικό στο οποίο είτε υπήρξαν θύματα είτε υπήρξαν μάρτυρες. Σε πρώτο βαθμό θα ασχολείται το σχολείο με το κάθε περιστατικό. Θα αξιολογείται και αν κρίνεται ως πολύ σοβαρό, τότε θα το διαχειρίζεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μια τετραμελής επί της ουσίας επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από ψυχολόγο, από κοινωνικό λειτουργό και από δύο εκπαιδευτικούς. Τώρα, γίνεται γνωστό ότι προβλέπεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για όσους εκθέτουν τους συμμαθητές τους στα social media. Το βλέπουμε αυτό, ιδίως σε Instagram, TikTok κλπ. Ανεβαίνουν βίντεο τα οποία προσβάλλουν τα παιδιά και καταλήγουν τελικά οι γονείς και οι κηδεμόνες στα αστυνομικά τμήματα. Επανέρχεται η πενθήμερη αποβολή. Αυτή τη στιγμή η υψηλότερη ποινή είναι η διήμερη αποβολή. Επομένως, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο η πενθήμερη αποβολή. Επανέρχεται και ο διαχωρισμός των απουσιών σε αδικαιολόγητες και σε δικαιολογημένες. Με τα κινητά δεν ξέρω, γιατί είπε ότι δεν θα είναι η απόλυτη αποπομπή των κινητών από τα σχολεία, νομίζω. Όχι, αλλά όπου υπάρχει έτσι καπνός και υπάρχει και φωτιά, θα προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις. Και όσον αφορά τις ηλικίες ζημιές στο σχολείο, διότι δυστυχώς υπάρχουν και βάνδαλοι και άτομα τα οποία ξεσπούν σε υποδομές που δεν έχουν καμία σχέση, οι γονείς θα επιβαρύνονται οικονομικά έτσι ώστε να καλύψουν το κόστος της επιδιόρθωσης. Εγώ νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα οποία ακούσαμε. Επίσης θα πω ότι χαίρομαι πολύ που άνοιξε επιτέλους αυτή η μεγάλη κοινωνική συζήτηση με την κυβέρνηση να έχει πιάσει το μήνυμα ότι δεν πάει άλλο, γιατί αυτό ισχύει πια με την βία, δεν πάει άλλο. Και αρχίζω να καταλαβαίνω ότι ανεξαρτήτως κυβέρνηση, συμφωνούμε, διαφωνούμε, είμαστε υπερκατά, ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό αφορά όλους μας, όλες τις οικογένειες, όλους τους ανθρώπους, όλες τις κοινωνικές τάξεις, όλα τα επαγγέλματα, όλοι έχουμε παιδιά, όλοι έχουμε ανήψια, εγγόνια, αδέλφια κλπ. Επομένως, μας αφορά όλους. Και πρέπει να υποστηρίξουμε τα όποια μέτρα στην παρούσα, η παρούσα κυβέρνηση τώρα παίρνει, και να υποστηρίξουμε γενικότερα και να αρχίσουμε να τα κουβεντιάζουμε και να μεγαλώνουμε τα παιδιά, προσπαθώντας μέσα σε ένα βίαιο κόσμο να φροντίσουμε να τους δείχνουμε και την άλλη όψη των πραγμάτων και την άλλη πλευρά, και ότι με τη βία δεν βγάζεις άκρη σε καμία περίπτωση. Άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, μένει να τα δούμε. Σε λίγο περιμένουμε τον Γιάννη, γιατί είμαι να μας πει ότι φτάνει ο Πρωθυπουργός στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου. Εν τω μεταξύ, έβλεπα νωρίτερα τα πλάνα, Θεοδώρα. Ήταν όλοι βουλευτές, έτσι. Όλοι βουλευτές, ο Περιφερειάρχης είδαμε, ο κύριος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, προφανώς για την υποδοχή του Πρωθυπουργού στην Πολύχνη. Τον κύριο Αγγελούδη δεν τον είδα, δεν ήταν. Ο κύριος Ασκλανίδης. Όχι, όχι. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Παπά, τον κύριο Κούβελα, τον κύριο Γκολιδάκη, τον κύριο Σιμόπουλο. Απαρτία είχαμε, έτσι. Ναι, απαρτία. Λογικό, ναι, ναι. Λογικό. Και είδαμε το Θανάση τον Εξαδάχτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, τον είδαμε στην Πολύχνη, λίγο νωρίτερα στα πλάνα. Δεν είδαμε την κυρία Πατουλίδου, δεν είδαμε
κάποιον άλλον από την Νέα Δημοκρατία, ναι. υποψήφιο ευρωβουλευτή, είδαμε τον κύριο Ξαδάκτυλο. Τώρα, πάμε να παραμείνουμε μάλλον στην πολιτική επικαιρότητα, δημοσκόπηση interview και δημοσκόπηση άλκο. Να ξεκινήσουμε από την interview και τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον δικό μας Δημήτρη Βασιλιάδη. Ναι, και θυμάμαι τι είχε πει ο κύριος Βασιλιάδης στο «Τα λέμε, Χριστίνα», πριν από περίπου ένα μήνα, μισό μήνα, δεν θυμάμαι, που είχε πει κάθε φορά που ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μία μεταρρύθμιση, χάνει και μία μονάδα. Έτσι, το θυμάσαι? Ναι, ναι, βέβαια και το θυμάμαι. Και αποτυπώνεται αυτό και δημοσκοπικά, διότι από τον από το Δεκέμβριο πέρυσι το κυβερνών κόμμα κάθε μήνα σημειώνει απώλεια μίας μονάδας. Παραμένει ωστόσο κυρίαρχη πολιτική δύναμη η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τη δυναμική της, η οποία καταγράφει μία πτωτική πορεία, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που διενήργησε η interview για την Politik. Βλέπουμε λοιπόν στο ερώτημα, αν είχαμε ευρωεκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Το 25% των πολιτών απαντά την Νέα Δημοκρατία, 14,5% λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ στο 11,4%, τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση, είναι στο 10,6%. Βλέπουμε ότι συντηρεί ένα υψηλό ποσοστό, έτσι, και είναι δεδομένη και η περισσότερο έτσι αντισυστημική ψήφος στις ευρωεκλογές και με φόντο βεβαίως και τη διάλυση των Σπαρτιατών δεν αποκλείεται να καταγράψει ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά. Έχουμε πέμπτο το ΚΚΕ με 6,2%. Υψηλό το ποσοστό, Χριστίνα, να πούμε, των αναποφάσιστων. Δεν έχω αποφασίσει, απαντά το 9,9%. Στο 4,2% η Νέα Αριστερά, έπειτα είναι η Νίκη στο 3,9%. 2,5 η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και 1,1 καταγράφουν οι Σπαρτιάτες. Πάμε να δούμε τώρα και την Πριν επόμενη. Πριν πάμε στην επόμενη, να πω, παρατηρώ εδώ και καλά που τα είδα έτσι, γιατί είναι τα σχήματα σου κάνουν πολύ εύκολα να καταλάβεις, ότι η Ελληνική Λύση είναι πάρα πολύ κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτά δεν μπορεί να αλλάξουν. Επίσης, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, νομίζω σημειώνεται ότι με ανωδική τάση η Ελληνική Λύση. Άρα το 10,6 δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Ξέρω όμως ότι είναι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, που εδώ φαίνεται καθαρά τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Να δούμε. Αυτές οι ευρωεκλογές θα κάνουν ανατροπές, νομίζω. Και αρκετές φωνές υποστηρίζουν ότι, επειδή καταγράφουν μεν κάποιες απώλειες η Νέα Δημοκρατία στα δεξιότερά της, ενδεχομένως αυτοί οι ψηφοφόροι να πάνε στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Οπότε γι' αυτό λένε ότι ενδεχομένως το ποσοστό αυτό να είναι ακόμη υψηλότερο, με δεδομένο τους ψηφοφόρους που δεν ξέρουν ακόμη προς τα πού να κατευθυνθούν. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας όλα αυτά, βλέπουμε και τις περιοδίες Μητσοτάκη, θα πρέπει οι κινήσεις της να συσπυρώσουν τους δεξιούς ψηφοφόρους της παράταξης, τους από τη δεξιά πλευρά της εννοώ ψηφοφόρους και όχι τους κέντρο δεξιούς. Πάμε τώρα να δούμε και την άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ναι, να δούμε και την δημοσκόπηση λοιπόν της ΑΛΚΟ. Όπως αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει ένα εύρος όσον αφορά τους ψηφοφόρους. Από 29 έως 33% λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, από 14 έως 16% ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 12 με 14% είναι το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε εδώ την πρόθεση ψήφου ευρωεκλογών επί των εγκύρων από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε χτες στον Α. 25,6% λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία. Μπορούμε να δούμε την εικόνα, αγαπητέ Φώτη, μπροστά όλοι, για να τα δούμε καλά τα ποσοστά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Είμαστε λοιπόν στο 12,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 11,4% το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μάχη όσον αφορά την δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ κοντά τα δύο κόμματα. Έπειτα και πάλι τέταρτο κόμμα η Ελληνική Λύση, στο 8,2% είναι, και πέμπτο το ΚΚΕ στο 8. Βλέπουμε εδώ ότι οι Σπαρτιάτες έχουν και πάλι χαμηλό ποσοστό, στο 2,2%, στο 3,6% η Νίκη, δεν διαφέρει πολύ συγκριτικά με τη δημοσκόπηση της interview, στο 3,5% η πλεύση ελευθερίας, και έπειτα βλέπουμε τα κόμματα τα οποία καταγράφουν ποσοστό κάτω του 3%, είναι το ΜέΡΑ25, η Νέα Αριστερά, είναι η Φωνή Λογικής, το 1,8% δεν μπορώ να δω. Ποιο κόμμα είναι, δεν μου θυμίζει κάτι και το λογότυπο. Ενδεχομένως είναι του Ανδρέα Λοβέρδου, δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, Δημοκράτες πρέπει να είναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δημοκράτες είναι. Και βλέπουμε πάλι ότι αναποφάσιστη είναι σε ένα υψηλό ποσοστό. Χριστίνα, είναι στο 14,8%. Υπάρχει μια κάρτα η οποία αφορά και την εκτίμηση εθνικών εκλογών. Είναι στο 12,9% η ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, από 16,3% της προηγούμενης έρευνας. Αυτό όσον αφορά τις εθνικές
εθνικές εκλογές. Το ίδιο είναι το 12,9, είναι και στην δημοσκόπηση της Interview. Άρα το πρώτο με το, με το δεύτερο είναι πολύ κοντά. Ναι, ναι, έτσι έχουν κάνει τα πράγματα. Βλέπουμε εδώ, αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Επανήλθαμε στην Interview, δικό μου λάθος και ζητώ συγγνώμη. Όσον αφορά τις εθνικές εκλογές, λοιπόν, 27,1% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ στο 14,2% και 11,5% καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στο 8,4%. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί το ΚΚΕ. Βλέπουμε πάντως ότι και στις δύο δημοσκοπήσεις συγκλίνουν τα ποσοστά, Χριστίνα, και έχει να κάνει πάρα πολύ και με την σειρά των κομμάτων. Δηλαδή βλέπουμε μονίμως μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά το ΠΑΣΟΚ, μετά η Ελληνική Λύση και στην πέμπτη θέση το ΚΚΕ. Επίσης, αυτό το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι καταλυτικός ο ρόλος του στις εκλογές για το πού θα μετακινηθεί. Βέβαια, οι δημοσκόποι μέσω της στατιστικής μπορούν να υπολογίσουν τι μπορεί να πάρει από αυτό τον αναποφάσιστον κάθε κόμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρξουν πολλές αλλαγές, όπως επίσης είχε ξεκινήσει χαμηλά η Πλεύση Ελευθερίας πριν λίγο καιρό με τις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι τσιμπάει σιγά σιγά πάνω. Επίσης όλες οι δημοσκοπήσεις δεν μετράνε το κόμμα των Δημοκρατών, το οποίο βλέπουμε ότι στη μία δημοσκόπηση στην ΑΛΚΟ είναι μέσα. Έτσι, mm-hmm. Το 1,8 είναι ένα χαμηλό βέβαια ποσοστό, αλλά μην ξεχνάμε ότι έτσι περίπου ξεκίνησε και η Νέα Αριστερά, δηλαδή με πολύ χαμηλό ποσοστό. Και τώρα βλέπουμε είναι ότι πάει... 4,5. Ναι. Επίσης, ακόμη ο Ανδρέας Ροβέρτος δεν έχει βγει επικοινωνιακά πολύ προς τα έξω. Αυτό μπορεί να κόψει. Δηλαδή, λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ κονταροχτυπιέται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρέας Ροβέρτος δεν θα κόψει από το ΠΑΣΟΚ. Από πού θα κόψει? Δηλαδή, δεν ξέρω από ποιο άλλο κόμμα, αλλά σίγουρα από το ΠΑΣΟΚ θα πάρει ένα κομμάτι. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Τεχεράνη προς Ισραήλ, έρχεται η τιμωρία σας. Υπάρχει βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα με ηλεκτρομαγνητική βόμβα και ίσως απαντήσει το Τελ Αβίβ. Όλες οι αποκαλύψεις ήρθαν χθες από την εκπομπή του Στέργιου Καλόγυρου, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Βγαίνει τώρα το Ιράν και θέλω να δούμε παρακαλώ και το βίντεο, αν έχετε, που έδωσε δημοσιότητα η κυβέρνηση της Τεχεράνης, όπου δείχνει, δείχνει ότι ένα βίντεο με πυράβλους, το οποίο θα χτυπήσει το Ισραήλ. Και λένε οι πληροφορίες τους, αλλά σε αυτό το βίντεο έχει απαντήσει, δείξτε το σε όλη την οθόνη παιδιά, για αυτό το βίντεο λένε οι μυστικές υπηρεσίες και η CIA ότι είναι πολύ πιθανό να χτυπηθούν στόχοι του Ισραήλ. Σου λέμε αυτά θα σας χτυπήσουμε. Και δεν πρέπει να είστε ήσυχοι, καλεί όλο το μουσουλμανικό κόσμο. Την ίδια ώρα η Εμένη βγαίνει και λέει έχουμε 400.000 στρατό να χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις και βέβαια είναι όλα στον ύψιστο βαθμό συναγερμού και τα αμερικανικά πλοία της περιοχής και ο στρατός, αλλά και οι φίλοι μας Ισραηλινοί. Αυτά που βλέπουμε είναι τα Shahid 136, είναι πολύ καλά drones, είναι επιθετικά drones, δηλαδή πέφτουν στο στόχο επάνω και τον καταστρέφουν πλήρως. Τα έχουν δώσει και στους Ρώσους και κάνουν θράψη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και λένε, διάβασα στρατηγικά για αυτό που λέει ηλεκτρομαγνητική πύραυλη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι ηλεκτρομαγνητική πύραυλη, είναι... Συγγνώμη, ηλεκτρομαγνητική βόμβα, με συγχωρείτε. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή θα λέει δεν θα δουλεύει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα εντός του Ιράν. Ακούστε, υπάρχει τέτοια αυτό. Βόμβα? Υπάρχει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο, ένα μικρό. Α, είναι πυρηνικό όπλο. Πυρηνικό όπλο, το οποίο εκρήγεται σε ένα ύψος συγκεκριμένο, ναι, και δημιουργεί τέτοια ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία παραλύουν κάθε συσκευή, κάθε συσκευή ηλεκτρομαγνητική που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν λειτουργεί τίποτε. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν θα έχεις ίντερνετ, δεν θα έχεις ρεύμα, δεν θα έχεις τίποτε απολύτως, τηλέφωνα κλπ. Πολύ σοβαρή αποκάλυψη αυτό που ακούστηκε και από τον κύριο Μπαλτζόη στην εκπομπή του Στέργιου Καλόγερου. Φανταστείτε έναν κόσμο, όχι για πολύ, να πέσει το ίντερνετ για 2 μέρες, θα σου πω εγώ. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει? Σκεφτείτε χρηματιστήρια, τράπεζες, λογαριασμοί, συντάξεις, ασφαλιστικά ταμεία.
Δεν τολμώ να πω. Για να μην πω τα παιδιά είναι και αυτοί που όλα επικοινωνία, εκπαίδευση. Το απόλυτο χάος. Και να πω ότι όσον αφορά, μια που αναφέρθηκα στα συνταξιοδοτικά, θα αναφερθώ και τώρα σε μια πολύ ιδιαίτερη είδηση, να την προσέξετε. Θα έχουμε μαζί μας στις 2 η ώρα το Γιάννη Σοπασί για να απαντήσει σε δικά σας ερωτήματα σχετικά με συντάξεις. Τώρα, φτάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχουμε εικόνα. Αν τα παιδιά μας δίνουν εικόνα, ωραία. Να το παρακολουθήσουμε λοιπόν. Ο Γιάννης μπορεί να μας ξεναγήσει. Γιάννη. Μόλις έφτασε, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος αυτή τη στιγμή, από όσο βλέπουμε εδώ την ασφάλειά του. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να δούμε τον Πρωθυπουργό. Ναι, τον περιμένουμε. Να αλλάξουμε και τίτλο, παρακαλώ, μόνο. Να βάλουμε τον τίτλο έτσι για τον στον Άγιο Παύλο, αυτό που είχαμε νωρίτερα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν η εικόνα είναι ζωντανή αυτή την ώρα, εικόνα που μας δίνει ο Γιάννης Ογετήμης και ο κάμεραμάν της Βεργίνα Τηλεόρασης από το νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε, θα δώσουμε full εικόνα μόλις έχουμε τον Πρωθυπουργό και εγώ να πω ότι... Έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι εκεί. Ναι, Γιάννη, σε ακούμε. Εδώ συνομιλεί, βλέπουμε, με τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη Ειρήνη. Συνομιλεί εδώ, βλέπουμε, και με διοικητές, τον διοικητή του νοσοκομείου, με διευθυντές από τις πτέρυγες του νοσοκομείου. Προχωράει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εσωτερικό για μία έφοδο, αν καταλαβαίνω καλά, όπως κάνουν συχνά καταδρομική. Ναι, βέβαια, πόσο έφοδος είναι όταν όλοι τον περίμεναν εκεί, αυτό, συγγνώμη, συγχωρήστε με, δηλαδή, δεν είναι και τόσο, δεν είναι και τόσο περίεργο να είναι όλοι έτοιμοι και όλα έτοιμα. Μία ξενάγηση στους χώρους. Μία ξενάγηση ουσιαστικά, ναι. Για μένα θα πρέπει αυτό να μην έχει διαρρεύσει από πουθενά, άμα θέλεις να κάνεις έφοδο. Ούτε καν ότι έχεις έρθει στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Incognito. Αν ήμουν πρωθυπουργός εγώ, θα έκανα στολή παραλλαγής κλπ. Και θα πήγαινε και δεν με καταλάβαινε κανείς ότι ήμουν εγώ. Έτσι θα έμπαινα στο νοσοκομείο. Έτσι θα έβλεπες το πώς έχουν έτσι πραγματικά. Θα είχα και μια κάμερα έτσι να καταγράφει και θα έλεγα να πώς λειτουργείτε. Ορίστε, λοιπόν. Ορίστε, βέβαια, δείτε τα, εδώ είναι. Γιάννη Γετήμη. Ναι, σ' ακούμε. Μόλις τελειώσει την επίσκεψη και την επιθεώρηση που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, εντός του νοσοκομείου, στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Άγιος Παύλος, θα ξανασυνδεθούμε. Ίσως να μας κάνει κάποιες δηλώσεις και θα σου πω ακριβώς. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Γετήμη. Εντός του νοσοκομείου τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πούμε αυτό που κάτι θέλει να μου πει η ζωή, ότι δεν πρέπει να την πω την είδηση. Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και μπαίνουν ιδέες. Μήπως τα 75 έτη είναι τα νέα 65, διερωτάτε το BBC. Και εσείς που είστε τώρα στα 64-63 και ετοιμάζεστε για σύνταξη, άμα ισχύσουν αυτά που προβλέπει το BBC, σας βλέπω στα 75 να πηγαίνετε. Το χρονοδιάγραμμα συνταξιοδότησης απασχολεί, κυρίες και κύριοι, το BBC, το οποίο σχολιάζει ότι η ιδέα του τέλους από την εργασιακή ζωή στην ηλικία των 60 δεν φαίνεται πλέον ρεαλιστική. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στόχος για πολλούς εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο είναι η συμπλήρωση των 65 ετών, που θα άνοιγε μια χρυσή πύλη για συνταξιοδότηση. Ωστόσο, λένε και περισσότερο, η ιδέα της αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό στα 60 δεν φαίνεται ρεαλιστική ή ακόμη και λογική για πολλούς ανθρώπους, ειδικά τώρα. Ορισμένα υψηλόβαθμα οικονομικά στελέχη συμφωνούν. Το BBC παραθέτει έρευνα σχετικά με το προσδόκιμο ζωής. Από το 2000 έως το 2019, το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε από τα 67 στα 73 έτη. Μέχρι το 2050, τα Ηνωμένα Έθνη αναμένουν ότι ένας στους 6 ανθρώπους παγκοσμίως θα είναι 65 ετών ή μεγαλύτερος. Που σημαίνει ότι θα ζούμε περισσότερο. Δεν μας είπαν όμως με τι δυνάμεις θα ζούμε περισσότερο. Έλατε. Γιατί αν ζεις περισσότερο και είσαι Duracell, okay. Αν όμως ζεις περισσότερο και είσαι μέσα στα προβλήματα υγείας, δεν λέει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, στις 2 θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Σοπασής, όσοι θέλετε να θέσετε ερωτήματα. Τώρα, είχαμε ολική έκλειψη ηλίου. Τι πανικός κι αυτός με την ολική έκλειψη. Την απόλαυσαν εκατομμύρια άνθρωποι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Δες όμως τι ωραία. Δες τώρα, δες το. Το βλέπω. Δευτερόλεπτα.
Wow. Wow, όντως. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ταξίδεψαν, Χριστίνα, θέλω να σου πω, πολλά χιλιόμετρα, μόνο και μόνο για να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτό που βλέπουμε εμείς σε βίντεο. Είχαν τη δυνατότητα συνολικά πάνω από 35 εκατομμύρια άνθρωποι στις κεντρικές και στις ανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Απόλαυσαν τη Δευτέρα ένα από τα πιο ωραία. Βλέπεις εδώ ουράνια θεάματα, την ολική έκλειψη ηλίου μαζί τους και εκατομμύρια άλλοι στο Μεξικό και τον Καναδά. Και ήταν, θέλω να σου πω, αρκετός ο κόσμος ο οποίος συντονίστηκε διαδικτυακά έτσι ώστε να καταφέρει να δει σε πραγματικό χρόνο το πανέμορφο αυτό φαινόμενο από αναμεταδότες σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Εντάξει, okay, υπήρξε δέος, υπήρξε φρενίτιδα στα social media, παρακολουθούσα τι συνέβαινε στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter και στο Facebook. Μιλάμε πάρα πολλά τα σχόλια χρηστών του διαδικτύου ως προς το φαινόμενο. Πότε να το δει κάποιος αυτό στη ζωή του, δεν είναι κάτι που το βλέπει συχνά. Νομίζω ότι σε ξεπερνάει γενικά το να βλέπεις κάτι τέτοιο, όπως είναι και τα πεφταστέρια και όλα αυτά. Να. Δηλαδή νομίζω ότι μας ενθουσιάζει αυτό το άγνωστο, αυτό το πολύ μακρινό. Να πούμε ότι η μέγιστη διάρκεια της ολικής έκλειψης ηλίου έφτασε κατά τόπου στα 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ενώ πριν από 7 χρόνια ήταν στα 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες στο εικόνες. Διαδίκτυο. Εγώ θέλω να πω κάτι, να κάνω μια, όχι υπέρβαση, μια αναγωγή, δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη λέξη, θα καταλάβετε αφού σας πω. Είδατε, το βλέπαμε νωρίτερα πώς ήρθε το σκοτάδι από εκεί που είναι ο ήλιος. Ας σκεφτούμε λοιπόν, μαζευτήκαν εκατομμύρια άνθρωποι να δουν αυτό το φαινόμενο. Ας σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή μας όταν έχουμε φωτεινούς ανθρώπους δίπλα μας, οι οποίοι λάμπουν, επειδή είναι στην καθημερινότητά μας, μπορεί να μην το αναγνωρίζουμε ή να μην τους το αναγνωρίζουμε, και τι θα συμβεί αν για κάποιο λόγο φύγουν από τη ζωή μας. Η σκοτεινιά αυτή θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Άρα, για να φτάσουμε στο θετικό μήνυμα, γιατί θετικό είναι το μήνυμα, τους φωτεινούς ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας να τους εκτιμάμε, να τους αγαπάμε, να τους το δείχνουμε και να εισπράττουμε αυτή τη χαρά ότι υπάρχουν κοντά μας. Μην τα προβλήματα. Και καλλιτεχνικό μυαλό, τέτοια σκέφτεσαι. Δεν από την μόνο έκλειψη ηλίου. Πώς το πήγα εγώ τώρα στους φωτεινούς ανθρώπους, είναι μια άλλη ιστορία. Κυρίες και κύριοι, φροντίζουμε σε αυτή την εκπομπή και στην εισαγωγή με τη Θεοδώρα Πότα να έχουμε και ειδήσεις που είναι και χαριτωμένες. Χρειαζόμαστε και το χαμόγελο παρά τα προβλήματα. Λοιπόν, Κίνα, έφτιαξαν τη δική του Σαντορίνη. Καλά τώρα. Με ένα δισεκατομμύριο ευρώ δημιούργησαν, λέει, θέρετρο που θυμίζει Ία. Τι λέτε καλέ. Ένα σου πω τώρα κάτι όμως. Δηλαδή, ο Φώτης μου λέει, για δες όμως, ναι, όντως δες, ένα και δύο. Είναι αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, Χριστίνα. Υπάρχουν μέρη που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, τώρα δεν αναφέρομαι στην Κίνα, αλλά αναφέρομαι γενικώς, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και δημιουργούν κάτι για να το δώσουν. Και εμείς που έχουμε στον ήλιο, τη μοίρα μας στον ήλιο την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Και εμείς που έχουμε τόσα πολλά, δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις. Αύριο θα είναι ο κύριος Κικίλιας εδώ, αύριο θα μιλήσουμε λοιπόν και για όλα αυτά. Να δούμε, να δούμε. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ τώρα μια μικρογραφία της Σαντορίνης, την οποία δημιούργησαν Κινέζοι στην επαρχία Γιουνάν. Σχεδίασαν, όπως βλέπουμε, πιστά τα γραφικά σοκάκια, τα λευκά πλακόστρωτα. Το Σαντορίνη λίγο με ήττα στο τέλος, το έγραψα, αλλά δεν το κατά λάθος το έγραψα. Παρακαλώ να το διορθώσουμε. Και τα μπλε νησιώτικα παράθυρα των νησιών του Αιγαίου είναι ένας οικισμός ο οποίος ονομάζεται Ιδανική Πολιτεία του Νταλή. Αποτελείται επί της ουσίας από τουριστικά πανδοχεία, από μπουτίκα, από επιχειρήσεις, από διαμερίσματα, από μικρούς υλικοειδείς διαδρόμους όπως είναι στην Σαντορίνη. Καλά, πολύ ωραία όλα αυτά. Ελάτε στην πραγματική Σαντορίνη, αφήστε τώρα τα fake και τα ημιτασιών. Κόστησε πάνω από ένα δις ευρώ. Κοίταξε, τώρα για τους Κινέζους μια χαρά είναι. Για μας δεν είναι, okay, αφού μπορούμε να πάμε στη Σαντορίνη, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, αν τα ακτοπλοϊκά δεν ήταν εκεί που είναι, αν τα καταλήμματα δεν ήταν εκεί που είναι, θα μπορούσαμε ξέρεις να πάμε. Ξέρεις πόσες απομιμήσεις πινάκων έχω του Νταλή, του Πικάσο. Είναι ίδιο να έχεις το πρωτότυπο. Όχι, όχι. Τώρα τι να λέμε δηλαδή. Εντάξει, κάναν, δείχανε, έχουνε λεφτά και κάνανε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και το Σαντορίνη κακώς το διορθώσαμε. Έπρεπε να το αφήσουμε με γιώτα γιατί είναι fake όλο το. Και εμείς λάθος έπρεπε να το γράψουμε. Μέχρι την Τσάινα, ναι, σωστό. Λοιπόν, και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό νησί χωρίς ξαπλώστρες που ξεχώρισαν Sun και Vanity Fair. Μιλάμε για μία εντελώς διαφορετική κατάσταση και μιλάμε. Εσύ ξέρεις για ποιο νησί μιλάμε, όχι. Θεοδώρα. Επίτηδες δεν ξέρεις, γιατί εγώ δεν ήθελα, δεν σου έστειλα στους τίτλους ποιο νησί για να σου κάνω έκπληξη. Εν τω μεταξύ, ψάχνω τώρα τα χαρτιά μου. Όχι, ξέρω ποιο νησί είναι, αλλά ναι.
Δεν έχω τα χαρτιά μου για να πω τις πληροφορίες. Λοιπόν, τα βρήκα. Είναι η λειψή, λοιπόν, που μπήκανε στην επιφάνεια, βγήκανε, στο επίκεντρο του διεθνούς μάλιστα ενδιαφέροντος. Οι πράσινες πρωτοβουλίες του Δήμου και των κατοίκων, το νησί χωρίς οργανωμένες παραλίες, προβάλλεται από τη Sun και το Vanity Fair. Το νησί που είναι μια όση για τους πατητές και τους φυσιολάτρες, έχει αποφύγει την παγίδα του μαζικού τουρισμού. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι θέλουν εκεί που θα βρεις δυσκολίες, που θα πρέπει να πας με τα πόδια, που δεν έχει ξαπλώστρες και όλα αυτά τα κομφόρ των οργανωμένων πλάζ. Υπάρχουν τουρίστες, επισκέπτες που θέλουν αυτού τον τουρισμό. Καλά, όχι. Εγώ είμαι εκ διαμέτρου αντίθετη. Και εγώ. Αν είναι να ταλαιπωρηθώ και στις διακοπές, δηλαδή. Ναι, κι εγώ. Αλλά. Είναι πιο περιπετειώδεις έτσι τύποι. Προφανώς πιο πολύ τη πεζοπορία. Αλλά δέχομαι αυτό που θέλουν άλλοι άνθρωποι. Okay. Και θέλουν. Εννοείται. Αυτό. Σε πρόσφατο αφιέρωμα, λοιπόν, η βρετανική The Sun αναφέρει πως τους λειψούς η ρυθμή ζωής είναι πιο ήρεμη και γαλήνη. Συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο επίσης του Vanity Fair με τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2024. Η δημοφιλής ιταλική ιστοσελίδα κάνει λόγο για έναν άθικτο εξωτικό προορισμό με διάφανα νερά, εξαιρετική τοπική κουζίνα. Καλά, για την κουζίνα δεν το συζητώ, όποια να πας στην Ελλάδα. Παχύ θα φύγεις. Ναι. Έλα δηλαδή με νευρική ανορεξία να φύγεις υπέρβαρος. Και με τοπική κουζίνα φοβερή και φιλοσοφία διακοπών που είναι μακριά, λέει, από την τυποποίηση. Το νησί είναι μια όαση για τους πατητές και τους φυσιολάτρες. Έχει αποφύγει την παγίδα του μαζικού τουρισμού και οι τοπικές αρχές λένε όχι σε οργανωμένες ξαπρόστρες και ομπρέλες. Καλά κάνουν, γιατί αυτό διαφοροποιείται από τα, ναι, διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. Αν είναι όλα να είναι το ίδιο, τι νόημα έχει. Ωραίο τέλος, δε σου. Πολύ. Για σένα ήταν πολύ. Αφιερωμένο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Θεοδώρα Πότα. Θα δείτε όλα τα νεότερα από ό,τι υπόθηκε και έγινε σήμερα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Δελτίο Ειδήσεων στις 5 το απόγευμα. Εμείς θα πάμε διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Οφανίδης, Βόρεια Λέγκα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε μαζί την επικαιρότητα.